δράση του Coca-Cola Cup συνεχίστηκε στο Βόλο για δεύτερο Σαββατοκυριακό. Ήταν ένα ανταγωνιστικό διήμερο με 6 ομάδες να παίρνουν το εισιτήριο για τους περιφερειακούς τελικούς της Κεντρικής Ελλάδας. Η διοργάνωση στο Βόλο γνώρισε τρομερή αποδοχή, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 νεαροί παίκτες. Οι συμμετοχές ήταν αρκετές. Πάλι για άλλη μια φορά στο Βόλο είχαμε αριθμό ρεκόρ. Κάτι που σηματοδοτεί το γεγονός ότι τα παιδιά αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ήρθαμε για χαβαλέ στην αρχή, αλλά τώρα ο σκοπός μας είναι να πάμε Αθήνα. Πρωταγωνίστρια και φέτος η Κέτσεμπιρ Λιγκή, πανηγυρίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση στους περιφερειακούς τελικούς. Στόχος και φέτος η τελική φάση τον Μάιο στην Αθήνα. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα περιφερειακά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Πολύ καλή ομάδα και περιμένουμε τις υπόλοιπες ομάδες για να προκριθούμε και στην Αθήνα. Είχαμε 4-4 νίκες, αποκλείσαμε ένα από τα φαβορί του Coca-Cola Cup και είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Είναι η πρώτη φορά που πάω στους περιφερειακούς, νιώθω πολύ περήφανος, γιατί δεν ήρθαμε σαν φαβορί, ήρθαμε να το διδασκεδάσουμε και περάσαμε. Και πήγαμε τελικό, παίξαμε ένα φανταστικό τελικό στα πέναλτι και κερδίσαμε. Γεμάτο ήταν το πρόγραμμα για τους παίκτες της Γιουβεντίνη, καθώς διεκδίκησαν την πρόκριση σε δύο ηλικιακές κατηγορίες. Τόσο σε αυτή των 13-14 ετών, όσο και σε εκείνη των 15-16, στην οποία συμμετείχαν με την ονομασία Αγριώτες. Δεν πιστεύουμε ότι θα περάσουμε, αλλά τελικά περάσαμε στα περιφερειακά και ελπίζουμε το καλύτερο δυνατό για τους άλλους αγώνες. Μία από τις ομάδες που ξέρουν καλά την ατμόσφαιρα των Coca-Cola Cup είναι οι άμπαλοι του Αλιβέρη. Μετά τη συμμετοχή τους στην Θεσσαλονίκη, έλαβαν μέρος και στον Βόλο. Στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες 15-16 και 17-19 ετών, πολλά μάτς κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, αυξάνοντας έτσι το ενδιαφέρον και την αγωνία των θεατών. Είχαμε καλές ομάδες, μας βοήθησε λίγο και η τύχη στα πέναλτι, αλλά πιστεύω ότι το αξίζαμε. Απέκρασα 4 πέναλτι. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα τερματοφύλακα. Στάθηκα πάρα πολύ τυχερός και χάρηκα πολύ που περάσαμε στα προκριματικά. Οι κορυφαίοι των κατηγοριών πήραν και πάλι πλούσια δώρα. Το καλύτερο ήταν το παπούτσι. Και αυτό είναι καλό, αλλά εντάξει, θα νικήσουμε και άλλους αγώνες, είναι ακόμα καλύτερο. Στους περιφερειακούς τελικούς της Κεντρικής Ελλάδας προκρίθηκαν οι ομάδες